Μπαίνοντα στη δράση, λοιπόν, τι συνέβη. Άρχισα να γνωρίζω κάποια στοιχεία του εαυτού μου και άρχισα να γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου. Και συγκεκριμένα άρχισα να βλέπω κάποια στοιχεία του εαυτού μου τα οποία νόμιζα ότι δεν τα είχα. Ξέρετε, όλοι έχουμε μία εικόνα για τον εαυτό μα. Οι άντρε, α πούμε, έχουν μία εικόνα για το πόσο καλή οδηγή είναι. Ε, δεν είναι, είναι καλύτερη οδηγή, φυσικά όλοι. Λοιπόν, όλοι λοιπόν έχουμε μία εικόνα για τον εαυτό μα. Και εγώ είχα μία εικόνα για τον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω τα πάντα, μπορώ να κάνω και δύο και τρει δουλειέ, μπορώ να μην συνεπεί σε ένα πλάνο. Μπαίνοντα όμω στη δράση, άρχισα να βλέπω κάποια στοιχεία του εαυτού μου δεν... που δεν, το περίμενα τα είχα. Και αυτό άρχισε να μου δημιουργεί μια αμφιβολία μέσα μου ότι όντω μπορώ να καταφέρω κι εγώ. Βασικά τι συνέβαινε. Δυσκολευόμουν να μπω σε δράση. Δυσκολευόμουν να ολοκληρώσω ένα πλάνο 90 ημερών, για το οποίο ήταν αυτό που δίδαξα πριν από τρία χρόνια. Έβαζα άτομα στην ομάδα μου και τα παρατούσαν. Και αυτό που συνέβαινε ήταν, ήταν ότι εξαιτία όλων αυτών άρχισα να αμφιβάλλω ότι μπορώ να τα καταφέρω κι εγώ. Μέσα όμω από τα σεμινάρια, μέσα από τη μελέτη υλικών προσωπική ανάπτυξη και από ιστορίε άλλων ανθρώπων που πέτυχαν και από ανθρώπων που ξεκινήσαμε μαζί, οι οποίοι κατάφεραν να προχωρήσουν, άρχισα να πιστεύω ότι όντω ίσω να μπορώ και εγώ να το καταφέρω. Και έβαζα λοιπόν μικρού στόχου, του έπιανα, και αυτό άρχισε σιγά σιγά να με βοηθάει να χτίζω την πίστη μέσα μου ότι όντω μπορώ να το καταφέρω. Αλλά είχα την αμφισβήτηση στην αρχή.